κούχρημα. Ναι. Δηλαδή, δεν θα το απαγορεύσει κανένας να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, αν το εγώ... κατάλαβα αυτό που λέτε. Απλώς να γίνει σαφές ότι δεν εννοείται ότι του κατάσχεται τις καταθέσεις. Απλώς του δίνεται τη δυνατότητα να λειτουργήσει με μία κάρτα, όπως γίνεται και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αντίστοιχη της αξίας των καταθέσεών τους. Περισσότεροι Έλληνες χρησιμοποιούν την πιστωτική κάρτα. Απλά λέμε ότι δεν θα είναι πιστωτική κάρτα, δεν θα χρεώνεται δηλαδή αυτή η κάρτα, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει το σύνολο των καταθέσεων του αν χρειάζεται. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Επομένως, όλα αυτά τα χρήματα που θα καταφέρει να εξασφαλίσει σε φυσικό, σε χαρτονόμισμα, η Ελλάδα θα μπορέσει να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της για το μεσοδιάστημα που θα περάσουμε στο εθνικό νόμισμα. Έχω καταλάβει καλά? Όλες οι απαγορεύσεις θα τελειώσουν, θα καταργηθούν με την εισαγωγή του νέου εθνικού νομίσματος, το οποίο θα πάρει 6 με 8 μήνες για να το εισάγουμε. Μάλιστα. Όχι την ανατροπή. Αυτό το εθνικό νόμισμα, όταν λοιπόν μετά από τους 6-8 μήνες θα υπάρξει επαναφορά όλων των μισθών, διαβάζω εδώ στο πρόγραμμά σας, επαναφορά όλων των μισθών, συντάξεων και απαλλαγών. Από το πρώτο 24ωρο. Αυτά τα μέτρα τα οποία διαβάζετε και τα οποία θα συζητήσουμε αύριο στο Συνέκαλυψο, στην Γαλιφαία, με τον κόσμο δηλαδή που θα έρθει, θα εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα, όχι μετά την εισαγωγή του νομίσματος. Πρακτικά πώς θα γίνει αυτό, κύριε Καζάκη, να επαναφέρετε τους μισθούς στην 5η Μαΐου του 2010? Σε δύο πλευρές σας αυτό. Καταρχήν, μιλάμε για τους μισθούς και για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Μάλιστα. Τους επαναφέρουμε στην κατάσταση της 5ης Μαΐου 2010. Δηλαδή, ό,τι μισθό και σύνταξη έπαιρνες στις 5 Μαΐου πριν μπουν δηλαδή τα πρώτα μνημόνια, σε αυτήν θα επανέλθεις. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσει η μικρή και μεσαία επιχείρηση να αντέξει αυτό το μισθολογικό βάρος, θα απαλλαγεί τουλάχιστον για... Άρα μιλάτε και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, επαναφορά των μισθών, όχι μόνο για τους δημόσιους. Μάλιστα, ναι. Πλέμα. Για να υπάρξει τζίρο στην αγορά. Άμα δεν υπάρξει τζίρο στην αγορά, πώς θα σταθεί η μικρή και μεσαία επιχείρηση? Πώς θα αντέξει όμως η μικρή και μεσαία επιχείρηση σε αυτή την ιστορία? Θα απαλλαγεί τελείως, όχι μόνο από τα χρέη, μάλιστα, τα οποία έχει, και όχι μόνο από το χρέος της εφορίας, το οποίο το θεωρούμε επονίδιστο και πρέπει να καταργηθεί γιατί είναι προϊόν τοκογλυφίας του κράτους και των δανειστών, αλλά και από την φορολογία για τα επόμενα δύο χρόνια. Έτσι ώστε να μπορέσει ο μικρομεσαίος να προσλάβει, να δώσει το μισθολογικό κόστος μέχρι ότου γυρίσει μέσα από το οικονομικό κύκλωμα αυτό, μέσα από το τζίρο του πάλι στην τσέπη του, δηλαδή στην επιχείρησή του. Και επίσης διαβάζω ακόμα εδώ στο πρόγραμμά σας ότι θα επανεθνικοποιήσετε όλες τις ΔΕΚΟ που έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Αυτό, δηλαδή πιστεύετε ότι το κράτος είναι καλός επιχειρηματίας, μπορεί να έχει μια επιχείρηση και να αντιλειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια του ανταγωνισμού? Μιλάμε για απλή κρατικοποίηση. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Δεν μιλάμε απλά να... Και πείτε μας και σε ποιες ΔΕΚΟ αναφέρεστε. Δηλαδή μιλάτε για ποιες ΔΕΚΟ, για τον ΟΤΕ ας πούμε? Μιλάμε για τις βασικές ΔΕΚΟ που αφορούν τον ΟΤΕ, φυσικά τηλεπικοινωνίες, αφορά ενέργεια, αφορά μεταφορές. Δεν μπορούν χωρίς αυτούς τους στρατηγούς, φυσικά τον τομέα διήλυσης πετρελαίου, δηλαδή οι στρατηγικοί που λένε οι οικονομολόγοι τομείς της οικονομίας, χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει μια εθνική οικονομία, δεν μπορεί να υπάρξει άμυνα, δεν μπορεί να υπάρξει εύνομη λειτουργία της οικονομίας. Αυτοί οι τομείς οφείλουν να είναι εθνικοποιημένοι. Τι εννοούμε εθνικοποιημένοι? Εννοούμε με εγγυητή το κράτος μια αυτοδύναμη, αυτοχρηματοδοτούμενη δημόσια επιχείρηση που κινείται με όρους και κριτήρια κοινής ωφέλειας και όχι ιδιωτικο-οικονομικά, δηλαδή με μεγιστοποίηση κέρδους. Αυτό το πράγμα εννοούμε. Κύριε Καζάκη, έχω ζητήσει και από τους ακροατές μας να στέλνουν ερωτήματα που ενδεχομένως θα θέλανε να τους απαντήσετε. Έχουμε εδώ μερικά, μεταξύ των μηνυμάτων λοιπόν που ρωτάνε έτσι εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, βλέπω ένα ερώτημα. Ο κύριος Σταθάκης λέει, ο ακροατής μας του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ότι μόνο το 5% του χρέους είναι επαχθές και ότι το νόμισμα δεν είναι το κύριο εργαλείο αλλαγής της πολιτικής. Τι έχει να πει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ επ' αυτού? Μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο? Κοιτάξτε, εγώ έχω απαντήσει στο συγκεκριμένο αυτό το πράγμα παρουσιάζοντας τα στοιχεία. Προσωπικά δεν γνωρίζω τον κύριο Σταθάκη να έχει παρουσιάσει στοιχεία. Έχει καλύτερα νούμερα χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία. Εγώ έχω κάνει μια ανάλυση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, ειδικά του μεταπολεμικού, αποδεικνύοντας ότι είναι επαχθές και απεχθές. Δηλαδή επαχθές, γιατί είναι μη βιώσιμο, δεν μπορεί να το αντέξει η οικονομία για να πληρωθεί, και απεχθές γιατί πραγματικά δημιουργήθηκε σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος ελληνικής οικονομίας, προϊόν πραγματικά μια, αυτό που λένε συνήθως ο κόσμος, κλεπτοκρατίας σαν συστήματος, και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Δεν καταλαβαίνω πού βρήκε αυτό το 5%. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, ο κύριος Σταθάκης γενικά
δεν έχει κάνει κάποια τεκμηριωμένη πρόταση για τα ζητήματα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, δεν ξέρω τι οικονομικά έχει σπουδάσει ο κ. Σταθάκης, αλλά εγώ τα οικονομικά που γνωρίζω από την εποχή του Άνταμ Σμιθ θεωρούν ότι σε μια εγχρήματη οικονομία, δηλαδή σε μια οικονομία που λειτουργεί το χρήμα ως καθοριστικό στοιχείο των συναλλαγών, με αυτή την έννοια το λέω, το νόμισμα είναι κορυφαίο ζήτημα. Χωρίς να λύσεις το θέμα του νομίσματος, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ιστορικό για την Ελλάδα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η Ελλάδα να ανοικοδομηθεί, έστω και με τους όρους που ανοικοδομήθηκε, εάν δεν είχε αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το δικαίωμα να εκδίδει το δικό της νόμισμα, δηλαδή τη δραχμή. Τι έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έστω με τους όρους που έγινε, που όλοι ξέρουμε ότι δεν ήταν και καλύτερη δυνατή για τον ελληνικό λαό. Αλλά θα μπορούσε να το κάνει. Και όποιος ξέρει την ιστορία, όποιος μπορεί να γυρίσει πίσω στα οικονομικά, γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό έγινε χωρίς να χρεωθεί η Ελλάδα. Δεν δανείστηκε η Ελλάδα για να κάνει ανοικοδόμηση. Κύριε Καζάκη, διαβάζω εδώ στο πρόγραμμά σας. Μας είπατε πριν ότι θα διαγράψετε τα χρέη από τις μικρές επιχειρήσεις, θα τις απαλλάξετε από τους φόρους για τα επόμενα 2 χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντέξουν το βάρος της επαναφοράς των μισθών στο Μάιο του 10. Διαβάζω επίσης ότι θα διαγράψετε και όλα τα ιδιωτικά χρέη όσων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αδυνατούν να τα εξυπηρετήσουν. Θα έλεγε κάποιος, με όλα αυτά, διαβάζω ότι θα καταργήσετε τις φοροαπαλλαγές και τα φοροκίνητρα προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα μειώσετε στο μισό την άμεση φορολογία των μικρών επιχειρήσεων, και αναρωτιέμαι, θα μπορούσε δηλαδή ο πολιτικός σας αντίπαλος να σας καταλογήσει λαϊκισμό, λέγοντας ότι αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ εύκολο να τα πείτε, αλλά πολύ δύσκολο να γίνουν στην πράξη. Επομένως, μιλάτε εκ του ασφαλούς. Πραγματικά θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε ότι μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα και να τα αντέξει η ελληνική οικονομία όντας εκτός της Ευρωζώνης? Συγγνώμη, λαϊκισμός θα ήταν να λέγαμε αυτά χωρίς να λέμε από πού θα βρούμε τα λεφτά. Εμείς εξηγούμε συγκεκριμένα από πού θα βρούμε τα λεφτά. Το συζητήσαμε προηγουμένως. Βεβαίως, το είπατε. Είπαμε. Για τα ομόλογα των τραπεζών, για τα χρήματα που κυκλοφορούν. Και για ποιο λόγο, λοιπόν, ρωτάει πάλι ο συνήγορος του Διαβόλου, δεν θα μπορούσαν αυτό να το κάνουν οι σημερινοί κυβερνώντες, έτσι ώστε να δώσουν όλα αυτά τα καλά στον κόσμο? Γιατί πολύ απλά οι σημερινοί κυβερνώντες υπερασπίζουν τα συμφέροντα μιας πολύ μικρής ολιγαρχίας τραπεζιτών, κερδοσκόπων και επιχειρηματιών, οι οποίοι λαιλατούν αυτόν τον τόπο με σύστημα επί δεκαετίες και μας έφεραν στη χρεοκοπία. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι θέμα ότι αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβει κάποιος ή να τα βρει. Το ζήτημα στην οικονομία. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, λοιπόν, μας λέτε, η επίλυση αυτής της κατάστασης. Τελειώδες είναι να ξέρετε ότι στην οικονομία, όπως και στην κοινωνία, το ποιες πολιτικές εφαρμόζονται εξαρτώνται ή έχουν αφετηρία το ποια συμφέροντα θες να προασπίσεις. Εάν θες να προασπίσεις το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, τότε έχεις τελείως διαφορετική λογική και τελείως διαφορετικές πολιτικές από αυτές που εφαρμόζονται σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Βλέπουμε αυτές τις μέρες, την τελευταία περίοδο, να υπάρχει μία έτσι έξαρση αποκαλύψεων, σκανδάλων και καταδικών από πλευράς της δικαιοσύνης για διάφορα θέματα που τόσο καιρό παρέμεναν στη σκιά της δικαστικής αρχής. Δηλαδή δεν είχε επιδείξει τέτοιο ζήλο η δικαστική αρχή προκειμένου να ξεσκεπάσει σκάνδαλα, να παρουσιάσει τις μίζες. Βλέπουμε τώρα ότι βγαίνουν και αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζόμενους, όπως αυτό με τις περικοπές των στρατιωτικών που κρίθηκαν παράνομες από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πιστεύετε ότι κάτι άλλο υπάρχει πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια, όλο αυτό που γίνεται, η δικαιοσύνη να αποδίδει δίκαιο στον πολίτη εις βάρος του κράτους? Δεν νομίζω ότι υπάρχει δικαιοσύνη σήμερα στη χώρα. Σε μια χώρα όπου τελεί υπό την εποπτεία επιτρόπων ακόμη και η δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε να έχουμε αυταπάτη ότι μπορούμε να έχουμε σύστημα δικαίου. Με τίποτα. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν δικαστές οι οποίοι κάνουν το καθήκον τους, προσπαθούν να κάνουν το καθήκον τους ακόμη και στην ναζιστική κατοχή. Στην παλιά κατοχή. Οι δικαστές δηλαδή που σήμερα δικαιώνουν τους πολίτες ή αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα, δεν κάνουν το καθήκον τους? Λειτουργούν υπό κάτι άλλο? Σίγουρα υπάρχουν δικαστές, ακόμη και στις πιο σκοτεινές μαύρες περιόδου αυτής της χώρας, υπήρξαν πάντα δικαστές που έκαναν το καθήκον τους. Και μάλιστα κόντρα σε όλο το πλαίσιο Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτοί θεωρούν ότι είναι η μειοψηφία. Δεν είναι ο κανόνας. Μάλιστα. Ο κανόνας ποιος είναι, λοιπόν, σήμερα? Ο κανόνας είναι ότι παίρνετε εντολές και εκτελούνται εντολές. Και οι εντολές αυτές σήμερα κυρίως προέρχονται από το εξωτερικό.
Δηλαδή όλο αυτό το παζλ που βλέπουμε σήμερα με την αποκάλυψη των εξοπλιστικών προγραμμάτων των σκανδάλων. Που ήταν από παλιά γνωστά. Παπεζικού τομέα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και που προφανώς θα συνεχίσει. Όπως επίσης και τα δημόσια μεγάλα έργα και τα μεγάλα έργα που ακούω ότι και διαβάζω στον τύπο ότι θα ανοίξουν και αυτά, είναι εντολές εκ Βερολίνου. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια αποδόμησης του υπάρχοντος κράτους, όπως το ξέραμε τόσα χρόνια, προκειμένου να πιστεί ο μέσος Έλληνας ότι είναι ανίκανος να αυτοκυβερνηθεί. Μάλιστα. Επομένως χρειάζεται διεθνή παρέμβαση, διεθνή έλεγχο ή ξένους για να τον κυβερνάνε. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, θα ήθελα να μου πείτε κλείνοντας τι θα κάνει το ΕΠΑΜ, πώς θα κινηθεί στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Θα κατέβετε αυτόνομοι. Από ό,τι μαθαίνω, σαν στις ευρωεκλογές θα κατέβετε αυτόνομα. Αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΜ, στο ΕΠΑΜ ψηφίζουν οι πυρήνες, οι πυρήνες του, οι δυνάμεις του δηλαδή, για το αν θα κατέβουν στις ευρωεκλογές, αν θα κατέβει στις ευρωεκλογές το ΕΠΑΜ με την προμετωπίδα του, δηλαδή ως ΕΠΑΜ. Μάλιστα. Πότε θα έχετε απόφαση γι' αυτό? Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου. Αλλά με τα τωρινά αποτελέσματα βλέπουμε ότι κατά πλειοψηφία οι συναγωνιστές ψηφίζουν να κατέβει με την προμετωπίδα. Και σε ό,τι αφορά τις δημοτικές εκλογές, υπάρχουν, ας πούμε, στις περιφέρειες έχουν κάνει προεργασία οι πυρήνες να δουν τι θα γίνει? Εμείς δεν έχουμε κεντρική κατεύθυνση πέρα από τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες δρά το ΕΠΑΜ. Η απόφαση είναι των πυρήνων κατά τόπους. Δηλαδή οι πυρήνες θα κρίνουν αν κάποια στελέχη της τοπικής κοινωνίας που μετέχουν στο ΕΠΑΜ, που είναι στελέχη του ΕΠΑΜ, μπορούν να κατέβουν αυτόνομα ή να συνεργαστούν με κάποια άλλα στελέχη της τοπικής κοινωνίας πάντα. Ακριβώς. Εκτιμήσουν. Αλλά το βασικό ποιο είναι? Το βασικό ποιο είναι ότι σε κάθε περίπτωση το ψευδέλτιο που θα υποστηρίξει το ΕΠΑΜ ή θα δουλέψουν τα μέλη του ή οι φίλοι του κτλ. Θα έχει βασικές προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις δηλαδή που κάνουν ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ιδιωτικοποίησης, ξεπουλήματος, φούχτελ κτλ. Μέσα στο Δήμο. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές λοιπόν που θα θέσουν οι πυρήνες. Θα πρέπει ο Δήμος να γίνει μηχανισμός εξόντωσης του ελληνικού, του ελληνικού λαού ή των δημοτών μέσω των τελών, των φόρων και όλου αυτού του συστήματος αγυρτίας που σήμερα αποκαλούμε Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, να θυμίσουμε κλείνοντας πού είναι η εκδήλωση αυτή. Μας είπατε ότι είναι στο Συνέκαλυψο στην Καλυθέα, για όσους φίλους θέλουν. Σωστά το λέω? Είναι στις 6 η ώρα, ναι. αύριο. Στο Συνέκαλυψο στην Καλυθέα. Είναι κοντά στο γήπεδο της Καλυθέας. Μάλιστα, θα το βρουν αυτοί που ενδιαφέρονται. Θα παρουσιάσετε εκεί λοιπόν τα μέτρα για τις πρώτες 100 μέρες. Ακριβώς. Κύριε Καζάκη, κύριε Γενική Γραμματέα του ΕΠΑΜ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ.